Ο κύριο Θανασάκη, μια πολύ ευχαριστή μέρα ξημέρωση σήμερα... για σένα αλλά και για τον τυχερό που πήρε. Σήμερα ήταν μια μεγάλη ευχάριστη μέρα για τον Κώστα Θανασάκη που έδωσα 500.000 στο ξυστό στη Γάτα. Με πήρανε από το ΟΠΑΠ ο Νίκος ο Γιανακόπουλος και μου λέει συγχαρητήρια. Εγώ νόμισα συγχαρητήρια γιατί είχε πάει η κόρη μου στην Κρήτη να κάνει αγροτικό. Και λέω, μια δουν συγχαρητήρια. Όχι, λέει, δεν τα έμαθε στα νέα. Έδωσε 500.000, μου λέει στη Γάτα. Τρικαλινός πήρε 500.000, πήγε και το ξαργύρωσε. Μάλιστα. Οπότε, πότε, ποια μέρα υπολογίζει, δηλαδή. Αν δεν είναι αυτή την εβδομάδα, είναι την επόμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη. Ναι, ναι. Προηγούμενη. Μάλιστα, υποψιάζεται ποιο περίπου. Εδώ στα Τρίκαλα, από την Πύλη τώρα μέχρι Φαρκαδόνα, εδώ μέσα τα πήρανε τα λαχεία αυτά 500. Γιατί εδώ κινούμαι εγώ. Μάλιστα. Παίρνουν μεμονωμένα, αλλά παίρνουν και μαζικά. Παίρνουν και μαζιμένα. Μπορεί να του πήρε σε μια ταβέρνα και έπαθε πλάκα μόλι το έξισε αυτό το άνθρωπο στο λαχείο, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, 500.000. Άλλο. Δεν το είπε, μπορεί να έπαθε ένα ψηλό έφραγμα ο άνθρωπο, γιατί είναι 500.000. Δεν είναι 100 ευρώ και 500. Λένε άλλο δεν κερδίζει το λαχείο, δεν κάνουνε. Μπράβο, πάντω έρχεται και Πάσχα, θα φάει καλό αρνί. Θα φάει αρνί, μεγάλο αρνί. Μεγάλο αρνί. Μεγάλο αρνί. Και το έδωσε στη Γάτα. Έτσι. Στη Γάτα είναι το ξυστό με 5 ευρώ η Γάτα. Αυτή είναι εδώ η Γάτα, είναι με 5 ευρώ. Α, αυτή εδώ η Γάτα. Ναι, αυτή είναι έβγαλε γατσούλια. Είναι και ο καιρό που γεννάνε οι γάτε. Ναι, και γέννησε 500.000. Εύχομαι αυτό ο άνθρωπο που τα πήρε να έχει υγεία, πίστη στο Θεό και να πιάσουν τόπο. Και να βγάλει και για μα κανένα καφεδάκι με περισσέψει. Πολλά τα λεφτά. Να λέμε ένα, και εδώ. Ένα καφεδάκι που λέει λόγου τώρα. Μάλιστα, πάντως έχεις δώσει και άλλες φορές. Έχω ξαναδώσει πολλές φορές, αλλά σε ξυστό τόσα πολλά λεφτά δεν έχω ξαναδώσει. Έχω δώσει σε λαϊκό, σε πρωτοχρονιάτικο, 500.000 δεν έδωσα σε ξυστό. Δηλαδή, και λέω, δόξα τω Θεώ, τέτοιο μεγάλο λαχείο δεν έχω δώσει. Έχω δώσει 10.000, ναι, 5.000, ναι, χιλιάρικα δίνομαι συνέχεια. Και στο λαϊκό. Στο λαϊκό έχω δώσει μέχρι 1 εκατομμύριο. Στο λαϊκό έδωσα το 1987 100 εκατομμύρια στα Φάρσαλα. Ήμαν 14 χρονών πιτσιρικά τότε. Μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο. Πάντως είστε από τους τυχερούς, θα λέγαμε έτσι. Δόξα τω Θεώ. Πάντως γυρνάς και όλο τον νομό. Όλο τον νομό, όλη τη Θεσσαλία γυρίζω. Πάντως μετά από αυτά τα ρεπορτάζ, αυτά που βλέπουμε εδώ και αυτά που κρατάς στα χέρια. Θα φύγουν όλα, δεν θα μείνει τίποτα. Θα φύγουν σκούπα. Εμάς τι θα μας δώσεις τώρα, θα σου δώσω και σένα μια γάτα να ξύσεις, να βγάλει κανένα γατσούλι άμα έχει μέσα υπόλοιπα λεφτά. Λες το έχει άλλα. Μπορεί να έχει άλλα, 500.000. Μπορεί να πιάσει τα 500 ευρώ, τα 1.000, πάρει αρνί. Δεν το ξύνουμε. Όχι, θα το ξύσει στο σπίτι για χαλάρωση, φεύγει το άγχος. Τώρα θα το ξύσω. Τώρα ξύσω τώρα, άμα έχεις αγωνία, ξύσω αυτή την ώρα. Ωραία, λοιπόν, να είσαι πάντα τυχερός, να χαρίζεις τον κόσμο χρήματα. Υγεία και χαρά. Υγεία και χαρά, έτσι. Ναι, να ξύνουν κανένα ξυστό, να βγει το άγχος που λένε δεν κερδίζουν, τα ξυστά δεν κάνουν. Αυτός ο άνθρωπος πήρε 500.000 με 5 ευρώ. Από το χέρι σου. Ναι. Το ευλογημένο χέρι. Ωραία, να είσαι πάντα καλά. Εύχομαι ο κόσμος να έχει υγεία και να είναι ήρημος. Και καλό Πάσχα. Ναι. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και καλή όρεξη. Και καλό ψήσιμο αυτός που πήρε τα λεφτά.